Ξεκινάμε λοιπόν με την ερώτηση του κυρίου Γρηγοριάδη. Επειδή υπάρχει αδιαφάνεια ως προς τα περιουσιακά στοιχεία, τα έσοδα, τα έξοδα, αλλά και τις οφειλές από και προς τον Δήμο, πρέπει να καταστεί κτήμα όλων μας ποια είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου, ώστε να μπορέσει αυτή να βελτιωθεί. Το τελευταίο διάστημα ήμασταν μάρτυρες περίπτωσης όπου ο Δήμος είχε αξιώσεις εναντίον δημότη, ο οποίος χρωστούσε πολλά ενίκια από κατάστημα που ενίκιαζε στην πόλη της Καστοριάς. Κατόπιν τούτο, ερωτάστε. 1. Ποια είναι τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου. 2. Ποια από αυτά αξιοποιούνται και με ποιο αντίτιμο. 3. Υπάρχουν οφειλές από τους μισθωτές ακινήτων του Δήμου και αν ναι, πόσες είναι αυτές αναλυτικά. 4. Ποια ακίνητα παραμένουν αναξιοποιητά και αν έχουν γίνει ενέργειες αξιοποίησης. 5. Ποια ακίνητα μισθώνει ο Δήμος για δικές του ανάγκες και με ποιο αντίτιμο. 6. Τι οφειλές έχει ο Δήμος προς τρίτους. 7. Τι οφειλές έχουν τρίτοι προς τον Δήμο. 8. Ποια είναι τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου. 9. Τι προτίθεστε να κάνετε για να μην υπάρξουν και άλλα λυπηρά περιστατικά όπως αυτό που προαναφέρθηκε με το Δημότη μας και τα οποία δεν τιμούν το Δήμο. 10. Στο προεκλογικό σας πρόγραμμα είχατε πει ότι θα προβείτε σε μείωση των δημοτικών τελών. Τι προτίθεστε να κάνετε από αυτού. Εγώ πριν δώσω λίγο στον κύριο Γρηγοριάδη, έτσι 2-3 λεπτά να τοποθετηθεί, αν θέλει να τοποθετηθεί κάτι πιο αναλυτικά επί του θέματος, να πω ότι είναι η τελευταία φορά που δέχομαι ένα ερώτημα που έχει τόσα υποερωτήματα. Αυτό στην ουσία είναι 10 ερωτήματα. Σας είχα καλέσει και σας το είχα πει και προσωπικά. Θέλω λίγο να το αναφέρω σε όλους, γιατί όλοι μας πρέπει να θέτουμε τα ερωτήματά μας. Αυτά είναι 10 ερωτήματα. Δεν θα ξαναδεχτώ τέτοιο ερώτημα, θα βγάλω άκυρη την ερώτηση. Όσον αφορά το ερώτημα, αυτό το οποίο έχει κατατεθεί, πιστεύω ότι είναι ένα ερώτημα. Ο λόγος που το έχω κάνει σε υποδιαιρέσεις είναι για να βοηθήσω έτσι περισσότερο τις υπηρεσίες του Δήμου αλλά και τον ίδιο τον Αντιδήμαρχο, τον Αρμόδιο, να μπορέσει μέσα σε ένα πίνακα Excel να τα βάλει όλα αυτά και να αποκτήσουμε μία πλήρη άποψη σε 4α3 κόλλες της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, να το έχουμε όλοι εδώ που βρισκόμαστε στην αίθουσα αυτή, όχι μόνο εγώ, άπαντες, και ανά πάσα στιγμή να μπορεί ο καθένας να μιλήσει υπεύθυνα για την περιουσιακή κατάσταση και να παρακολουθούμε αυτήν. Δεν είναι 10 ερωτήματα, καμία σχέση. Θα μπορούσα όλο αυτό να το βάλω σε ένα μικρό κειμενάκι σε 6 γραμμές, οπότε δεν θα μπορούσατε να μου πείτε ότι υπάρχουν υποερωτήματα. Έτσι, δεν είναι ερωτήματα. Είναι για να βοηθήσω και να γίνει πολύ περισσότερο κατανοητό ποιες στήλες θέλουμε σε έναν πίνακα να πάμε και να τις συμπληρώσουμε σε μία α3 κόλλα. Και με αυτές τις 4-5 α3 κόλλες θα έχουμε όλη την οικονομική κατάσταση του Δήμου και θα μπορούμε να πανεβαίνουμε εκεί που πρέπει και θα μπορεί και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αλλά και όλοι μας εδώ να παρακολουθούμε και να βοηθάμε όσο μπορούμε και μπορούμε για την καλύτερη λειτουργία του Δήμου. Γιατί αυτό βοηθάει τη σωστή λειτουργία και των ιδίων των υπηρεσιών. Αν δεν υπάρχει, αυτό θα πρέπει ήδη να υπάρχει, να είναι έτοιμο. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Αντιδήμαρχος να πει: φέρτε μου την κατάσταση αυτή, να πάρει την κατάσταση, να έρθει εδώ πέρα και να μας ενημερώσει. Και να μας τη στείλει και ηλεκτρονικά, γιατί δεν είναι μόνο να ενημερωθούμε εμείς εδώ σήμερα, είναι να το έχουμε στο δικό μας τον κομπιούτερ και να το παρακολουθούμε από εκεί. Και να πηγαίνουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες στην συνέχεια και να λέμε σε αυτό που βρισκόμαστε, στο άλλο που βρισκόμαστε, για να μπορούμε μετά να κάνουμε και τις παρεμβάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρόλο που θα απαντήσει για το συγκεκριμένο θέμα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, αν και θα πω κάποια πράγματα στο τέλος, εγώ θέλω κάποιες διευκρινήσεις πάνω στο ερώτημα και ερωτήσεις στη συνέχεια. Η πρώτη διευκρίνηση έχει να κάνει με την διατύπωση της ερώτησης που ξεκινάει στην εισαγωγή, επειδή υπάρχει αδιαφάνεια ως προς τα περιουσιακά στοιχεία. Τι θέλετε να πείτε δηλαδή με την αδιαφάνεια? Θα μου το απαντήσετε μετά. Αλλά η αδιαφάνεια είναι απαράδεκτη λέξη να χρησιμοποιείτε εδώ μέσα. Καταρχάς, η μομφή είναι προς την υπηρεσία, προς την οικονομική υπηρεσία, η οποία δημοσιεύει, καταρτίζει προϋπολογισμούς τους οποίους τους ψηφίζουμε εδώ ως Δημοτικό Συμβούλιο και εν συνεχεία υπάρχουν όλα σε διαφάνεια και οποιοδήποτε στοιχείο θελήσει ο οποιοδήποτε να ζητήσει, το παρέχει η υπηρεσία με κάθε λεπτομέρεια. Δεύτερη διευκρίνηση και ερώτημα. Ο Δήμος, ο οποίος είχε αξιώσεις εναντίον Δημότη,
Στην προηγούμενη ερώτηση, η οποία είχε κατατεθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση λογοδοσίας, ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, βέβαια δεν συζητήθηκε, παρόλο που είχα προτείνει εγώ να συζητηθεί, άσχετα αν ήταν εκτός του αριθμού, του πλαισίου, το οποίο θα συζητούσαμε. Είχατε αναφέρει ότι ο Δήμος εγείρει αξιώσεις και κυνηγάει δημότη. Βέβαια διορθώθηκε αυτό στην σημερινή ερώτηση, αλλά τι σημαίνει έχει αξιώσεις? Να μην έχει αξιώσεις ο Δήμος από δημότη ή από οποιονδήποτε άλλο όταν νοικιάζει ένα ακίνητο και το ακίνητο αυτό ο ιδιώτης που νοικιάζει το ακίνητο δεν πληρώνει τα ενίκια του ή τις υποχρεώσεις του, και επίσης το ότι κυνηγάει ή έχει αξιώσεις σε δημότη, δεν ξέρω αν περάσατε να δείτε, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο ακίνητο αναφέρουμε, για ποιον ιδιώτη. Δεν ξέρω αν περάσατε να δείτε σε τι κατάσταση άφησε ο κυνηγημένος δημότης το συγκεκριμένο ακίνητο. Και τρίτο, τι προτίθεστε να κάνετε για να μην υπάρξουν και άλλα λυπηρά περιστατικά, συνεχίζετε και καταλήγετε, τα οποία δεν τιμούν το Δήμο. Ποιο είναι δηλαδή το λυπηρό περιστατικό? Το ότι ο Δήμος εγείρει αξιώσεις από αυτούς που νοικιάζουν τα ακίνητά του? Ποιο είναι το λυπηρό περιστατικό? Ότι πρέπει να δίνουμε δωρεάν τα ακίνητα του Δήμου, οι οποίοι όσοι τα νοικιάζουν επιχειρηματίες ή μη, είναι ανταγωνιστές απέναντι σε άλλους δημότες? Δηλαδή ποιο είναι το λυπηρό? Το ότι αφήνουμε έναν δημότη ή μη δημότη να νοικιάζει ένα ακίνητο του Δήμου και αξιώνουμε τα μισθώματα ή τις υποχρεώσεις του, αλλά δεν είναι λυπηρό το ότι οι υπόλοιποι δημότες που έχουν την ίδια επιχείρηση δεν έχουν το ίδιο μίσθωμα, τα ίδια αξιώματα δεν έχουμε από αυτούς? Αυτά ήθελα να μου απαντήσετε πρώτα πριν περάσουμε στην ερώτηση, που από την 1η Σεπτεμβρίου του 19 που αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή και συνεχίσαμε και σε δεύτερη θητεία, υπερβάλλει αυτόν και τον έχει τον Δήμο σε άψογη κατάσταση, ουδέν μεμπτό στοιχείο υπάρχει και κανένας δεν μπορεί να αναφέρεται με προσβολές είτε στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου είτε σε οποιονδήποτε αιρετό αν δεν έχει στοιχεία. Θα πρότεινα κάτι άλλο. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει να κάνει τα ερωτήματα αυτά στην οικονομική υπηρεσία και αν διαπιστώσετε το οτιδήποτε, μετά να χαρώ πολύ να έρθει η ερώτηση ότι υπάρχει αδιαφάνεια. Με στοιχεία όμως. Η έκφραση «επειδή υπάρχει αδιαφάνεια» δεν υπάρχει εδώ. Και θα παρακαλούσα να ανακαλέσετε. Που δεν είναι ανοιχτό σε όλους και έτσι δημιουργεί υποψίες ότι συγκαλύπτει κάποια παρανομία. Και τρίτον, που δεν δίνει πληροφορίες ούτε επιτρέπει κάποια πρόσβαση και έλεγχο στον τρόπο λειτουργίας του. Τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή? Απαντήστε μου τώρα. Βεβαίως από όλα αυτά. Βεβαίως θα σας πω τώρα. Δημιουργεί υποψίες για κάποια. Σας ζητηθήκανε. Γιατί δεν τα δώσατε? Εκεί είναι η διαφάνεια. Όταν ζητάμε κάτι. Η υπηρεσία είναι εδώ. Θα τα δώσετε. Η υπηρεσία είναι εδώ. Δώσατε τίποτα? Η υπηρεσία είναι εδώ. Μα την επόμενη φορά τώρα μπαίνουμε σε διάλογο. Εσείς θα κάνουν αυτό που θα πείτε εσείς. Τον πίνακα, μισό λεπτάκι. Τι λέτε, κύριε? Θα δώσουμε εντολή. Θα ζητήσετε κάτι από την υπηρεσία και δεν θα σας το δώσω. Όχι, είναι θέμα υπηρεσιακό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Την επόμενη φορά εσείς μπορεί να έρθετε εδώ πέρα και να μας πείτε: θέλω αναφορά, πόση κάδη είναι σπασμένη, πόσα καπάκια λείπουν, πόσες λάμπες είναι καθαρές και πόσες δεν είναι καθαρές. Δηλαδή, έχει υποχρέωση ο αντιδήμαρχος καθαριότητας να σας φέρει εδώ έναν πίνακα. Στο τάδε χωριό είναι δύο κάδη με σπασμένο καπάκι. Στο τάδε έχει ξεθοριάσει ο κάδος από τον ήλιο. Αλήθεια? Αυτά που βλέπετε αυτό τώρα θα κάνουμε, πίνακα, να κάνουμε. Μιλάνε για ένα κάδο και δύο κάδους. Όχι, σας είπα όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτά εδώ. Όλα αυτά τα στοιχεία αυτά υπάρχουν γνωρίζουμε στην υπηρεσία. Υπάρχουν στην υπηρεσία. Εδώ θεωρώ ότι είναι χάσιμο χρόνο. Όσον αφορά για τον μπορεί πίνακα. Για είναι χάσιμο χρόνο. Όσον αφορά για τον πίνακα. Όχι, μπορεί εσείς να μην έχετε. Μπορεί εσείς να μην έχετε χρόνο για σημαντικές ενέργειες. Κύριε Γρηγοριάδη, δεν μπορείτε να ακούγεστε. Και σε ό,τι